να σας ζήσει και το όνομα αυτής, Ανδριανή. Ανδριανή, την οποία θα φωνάζουμε Άνδρια για συντομία, λίγο μεγαλύτερη ένταση στη φωνή, γιατί είναι έντονη και από μόνη της. Πείτε μου τώρα λίγο συναισθήματα, είναι κοινότυπη ερώτηση, αλλά θέλω να ξέρω, όπως και να έχει. Ο κύριος Νεκτάριος θέλει να δηλώσει. Έλα, θα κάνω τα μαγικά μου. Ένα, δύο, τρία. Συγκίνηση έχουμε, μεγάλη χαρά. Εύχομαι τα καλύτερα στο παιδί μου, να κάνει πολλά ταξίδια, να γυρίσει όλο τον κόσμο. Αυτή είναι η ευχή δικιά μου που θέλω, να έχει υγεία και να είναι χαρούμενη. Για μας είναι μεγάλη ευλογία το ότι ζουν οι γονείς μας, το ότι είναι παρόντες, το ότι είναι οι οικογένειές μας, γιατί είναι και μεγάλοι άνθρωποι πια, ότι έχουμε πολλούς φίλους, ακόμη και αυτοί που δεν τα κατάφεραν, είναι σαν να είναι παρόντες. Πολύ χαλαρά, πολύ ευλογημένα, δώσαμε όλοι με τον τρόπο μας την ευχή μας στην Ανδριανή για καλή ζωή, δύναμη, φως, να είναι δυνατή μέσα της και έξω της. Εμείς θα είμαστε δίπλα της για πάντα, ακόμη και όταν σταματήσουμε να υπάρχουμε. Βράδυ, άμα ακούσει φωνή, κλάμα, θα σηκωθείς εσύ, πατέρα, ή θα σηκωθεί η μητέρα? Σηκώ να μην μιλήσω. Η μητέρα σηκώνεται πάντα. Ο πατέρας κοιμάται. Η μητέρα, όλη η οικοδομή. Και μετά, όταν έρθει η ώρα, μπορεί να αναρωτηθεί κάτι έχει συμβεί από το σπίτι. Είναι ζεν, αυτό είναι το σημαντικό όμως. Είναι πολύ δύσκολες οι ώρες του και τα ωράρια του. Και το όνομα αυτής, Ανδριανή, έμαθα. Να ζήσει νεοφώτιστη, να του ζήσει, να είναι γερή και τυχερή. Γιατί όχι. Με την Κατερίνα είναι συνέτερη η σύζυγή μας. Γι' αυτό και γνωριζόμαστε εδώ και αρκετά χρόνια. Και έχω ζήσει όλη την εγκυμοσύνη, τη μικρούλα, την άλλη της την κορούλα. Οπότε ήταν πολύ χαρμόσυνο γεγονός για εμάς όλο αυτό σήμερα. Έχουν και εκείνοι, όπως και εσείς, δύο παιδάκια. Και θέλω να μου πεις τώρα τι γίνεται στο σπίτι με δύο ζυζάνια, φαντάζομαι. Τέλεια. Είναι φανταστικά. Είναι πραγματικά ζυζάνια οι δικές μου, αλλά είναι ό,τι πιο όμορφο υπάρχει. Και νομίζω ότι τώρα που το λέω, όλες οι μανούλες με καταλαβαίνουν ακριβώς. Είναι δύσκολο κάπως, ρε παιδί μου, από μια γυναίκα που έκανε καριέρα, ήταν στα φώτα συνεχώς, κάπως να αφήνει αυτό το κομμάτι λίγο και να δίνει πιο πολύ βάση στη μητρότητα, ας πούμε. Κοίτα, νομίζω ότι εγώ ήμουν γεννημένη για αυτό το πράγμα, το ήθελα από πολύ μικρή. Θυμάσαι την πρώτη στιγμή που τα παιδιά σου έκαναν να κλάψουν από χαρά? Εντάξει, από τη μέρα που έμεινε έγκυος μέχρι και σήμερα, κάθε μέρα κλαίω. Τι εννοείς? Γλυκιά μου, πόσα χρόνια έχουμε να δούμε τη θέληξη, παιδιά? Πρώτη φορά εγώ έχω να τη δω. Πάρα πολλά χρόνια. Η θέληση έκανε χαμό. Όχι, παραπάνω από δύο χρόνια, παιδιά. Από τότε που μάθαμε και τον Παύλο. Ο Παύλος μαζί με τον Εκτέρο, που είναι πολύ γνωστό εστιατόριο στο νέο ψυχικό, τα παιδιά. Από τότε που παντρεύτηκε τον Παύλο και έμεινε έγκυος, έχει αποσυρθεί από τα πάντα. Βλέπω έχει αλλάξει το μαλλί της, τον ντύσιμό της, όλη τη συνοτροπία. Μερικές φορές δεν είναι κακό να αποσύρεται κανείς πάντως. Γιατί δεν σου άρεσε η θέληση? Όχι, ποτέ. Να σου πω κάτι, έκανε το χαμό της και θέληξη. Ποιο χαμό, κανένα τραγούδι έκανε. Έκανε το χαμό της, έχει τα μάτια του. Καλέ, δεν έχει τα μάτια. One hit wonder. Έχει δουλέψει. Δεν έχουμε συνεπάρξει πάρα πολύ εκείνα τα χρόνια σε events και αυτά και ήμασταν παράλληλες κυκλοφορίες. Και είναι συμπαθέστατο το κορίτσι. Χάρηκα που την είδα μανούλα, που την είδα καλά. Και εγώ, να είναι καλά η γυναίκα. Να είναι καλά η γυναίκα. Ωραίο το comeback σε βάφτιση, ω εκεί φτάνει. Έλα, έλα.